Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Απρίλιος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Αυτό το έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή και τίποτα δεν έχει κριθεί. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Γι' αυτό και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη, κάθε αλλαγή στα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου αποφασίστηκε περιορισμός της κίνησης των πολιτών στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 2 το μεσημέρι στις 8 το πρωί της επομένης και για όλο το Σαββατοκυριακό. Ο περιορισμός που αποφασίστηκε μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζικώστα τέθηκε σε ισχύ σήμερα το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 14 ημέρες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στην απαράδεκτη εικόνα που είδαμε σήμερα έξω από τις τράπεζες, όπου κάποιοι συμπολίτες μας μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται τόσο εκείνοι όσο και οι οικογένειές τους. Σε πολλές περιπτώσεις παρενέβη η αστυνομία, όμως πρέπει να καταλάβουν οι ίδιοι τι μπορεί να κοστίσουν τέτοιες ενέργειες, γιατί δεν γίνεται δίπλα σε κάθε απερίσκεπτο πολίτη να υπάρχει και ένας αστυνομικός. Γι' αυτό το λόγο, στη συνέχεια, έχουμε καλέσει τη Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κυρία Χαρά Παλαγάκη, για να μας ενημερώσει για άλλη μια φορά για τις ενέργειες των τραπεζών για την προστασία των πολιτών που, όπως είδαμε, στριμώχθηκαν όλοι έξω από τις τράπεζες. Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναστήλαμε προσωρινά τη λειτουργία δύο λαϊκών αγορών στο Δήμο Ηλίου, της οδού Εακού και της οδού Χίου, λόγω μη τήρηση των ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα μέτρα και οι κανόνες υπάρχουν για να τηρούνται. Και αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις εξελίξεις και το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, προχωράμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων τοπικού χαρακτήρα για να αποφύγουμε ευρύτερη εξάπλωση της νόσου στις συγκεκριμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, σε καραντίνα τίθεται σήμερα η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς. Η καραντίνα ξεκινά σήμερα στις 8 το βράδυ και θα διαρκέσει για 14 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 8 το βράδυ της 14ης Απριλίου. Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος παρά μόνο για τροφοδεσία σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας. Επίσης, πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των πολιτών θα εφαρμοστούν για 14 ημέρες σε 5 δήμους. Στους δήμους Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Ξάνθης και Μίκης. Τρεις δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο Δήμος Ξάνθης και Μίκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα το βράδυ στις 8. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί. Επίσης, σε αυτούς τους 5 δήμους αναστέλλεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση μετακίνησης για τους 3 ακολούθους λόγους. Η κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, Β4, η μετάβαση τελετή, Β5, η σύντομη μετακίνηση για ατομική σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου Β6. Για την περίοδο αυτών των 14 ημερών των επιπλέον περιοριστικών μέτρων, η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη γίνεται αποκλειστικά από το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι των Δήμων. Όσον αφορά τη μετάβαση τελετή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται παρουσία μόνο σε περίπτωση κηδείας και αποκλειστικά και μόνο για τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Και τέλος, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων έχουν τη δυνατότητα να τα βγάζουν για 15 λεπτά και μόνο πέριξ της οικίας τους. Επιπρόσθετα στους 5 αυτούς δήμους, στα σούπερ μάρκετ γίνεται υποχρεωτική αναλογία ένας πελάτης ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου, ενώ στις λαϊκές αγορές η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι 10 μέτρα και όλοι οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται από την ίδια πλευρά του δρόμου. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπηρεσίες των περιφερειών θα συνδράμουν στους δήμους στο έργο τους, ενώ για την εφαρμογή των μέτρων αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, ενισχύουμε τις δυνατότητες περίθαλψης των υγειονομικών μονάδων των Δήμων αυτών. 2 στρατιωτικοί γιατροί και 2 νοσηλευτές αποστέλλονται στο υγειονομικό κέντρο Εχήνου, το οποίο μεταφέρεται στη Σμύνθη μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ενέργειες γίνονται και για την περαιτέρω ενίσχυση του κέντρου υγείας με ένα γιατρό και έναν νοσηλευτή από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Επιπλέον, το νοσοκομείο Καστοριάς ενισχύεται με 3 στρατιωτικούς γιατρούς και 6 νοσηλευτές, ενώ 2 στρατιωτικοί γιατροί και 2 νοσηλευτές αποστέλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.
Επιπρόσθετα διαθέτουμε από το ΕΚΑΒ, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, 3 κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό στους Δήμους Νεστορίου, στο Δήμο Καστοριάς για κάλυψη και των αναγκών του Δήμου Ορεστίδος και στον Δήμο Μίκης. Τα 3 πρόσθετα ασθενοφόρα ενισχύουν τη δυνατότητα διακομιδής των κατοίκων στα νοσοκομεία της περιοχής εφόσον υπάρξει μια τέτοια ανάγκη. Απευθύνουμε έκκληση. Καλούμε τους κατοίκους αυτών των Δήμων να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν κάθε μετακίνηση, ειδικά εκτός της γειτονιάς τους και κάθε περιττή επαφή. Να προχωρήσουν σε προμήθειες πολλαπλών ημερών, σε τρόφιμα και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ανάγκη σε φάρμακα, ώστε να αποφύγουν τις πολλαπλές μετακινήσεις. Θέλω να επισημαίνω σε αυτούς τους 5 Δήμους. Εκπέμπουμε σως. Κάνουμε έκκληση σε κάθε συμπολίτη μας, σε αυτούς τους 5 Δήμους, για τις επόμενες 14 ημέρες να μείνει σπίτι του. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα κρίσιμη, και ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος. Ας κατανοήσουμε όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης και ας μείνουμε σπίτι μας προστατεύοντας τους εαυτούς μας αλλά και τους συνανθρώπους μας. Ο έλεγχος των μέτρων θα είναι αυστηρός και όσο πιο πιστά τα ακολουθήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα έγινε η παραλαβή 8.340.000 προστατευτικών μασκών από την Κίνα. Οι μάσκες αυτές αποτελούν τμήμα των 13,5 εκατομμυρίων συνολικά προστατευτικών μασκών που αποκτήθηκαν χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ στο πλαίσιο των αδιάκοπων προσπαθειών για θωράκιση του συστήματος υγείας και των εργαζομένων του έναντι του κορονοϊού. Η παραλαβή έγινε ύστερα από σκληρό αλλά αποτελεσματικό αγώνα που δίνουν οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την ταχύ απόκτηση υγειονομικού υλικού, καθώς στην παγκόσμια αγορά, όπως έχει γίνει αντιληπτό, μένεται πόλεμος παραγγελιών και η απόκτηση των αναγκαίων ειδών λόγω ζήτησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ακόμη προσφορά, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στην οποία ανταποκρίθηκαν περισσότερο από 120 μέλη της αυτιλιακής κοινότητας, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά υγειονομικού υλικού. 335 αναπνευστήρες, ΜΕΘ, 20 φορητοί αναπνευστήρες, 100 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών οργάνων, 100 νοσοκομιακές κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ, καθώς και σημαντικές ποσότητες αναλωσίμων που θα διατεθούν στο σύστημα υγείας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την τόσο σημαντική υποστήριξη σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, έχουμε βρεθεί σε μια κρίσιμη καμπή, σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Και αν μέχρι χθες κάποιοι λίγοι δύσπιστοι συμπολίτες μας αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα των μέτρων, θεωρώντας τα υπερβολικά, η πραγματικότητα έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κρυθεί. Ότι η επιτυχία της προσπάθειάς μας εξαρτάται από την επιμονή, την υπομονή, την πειθαρχία μας. Ας αποδείξουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, ξέρουμε να υποτάσσουμε τις εύλογες ατομικές μας επιθυμίες στο κοινό καλό. Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Όλοι θα μείνουμε σπίτια μας. Θα ανταλλάξουμε ευχές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα από το τηλέφωνο και θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Θα κάνουμε διαφορετικό Πάσχα, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα και ο Πρωθυπουργός, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και όλους αυτούς που πραγματικά αγαπάμε, που πραγματικά μας αγαπούν. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η ανάγκη για απόλυτη εγρήγορση από όλους μας είναι μονόδρομος. Η επιμονή στο στόχο θα φέρει το αποτέλεσμα. Μένουμε σπίτι. Όσο και αυστηρά το τηρήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα κερδίσουμε τη μάχη. Θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ.